Ερμένοι αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές μειονότητες της Τουρκίας με πληθυσμό περίπου 50 με 60.000. Πριν από τη γενοκτονία των Αρμενίων ήταν ακόμα περισσότεροι. Αποδυναμωμένοι από τους φόρους και χωρίς πρόσβαση σε υψηλά αξιώματα της δημόσιας διοίκησης και του στρατού, είχαν γίνει αόρατοι για αρκετές δεκαετίες. Στα 92 χρόνια της μοντέρνας ιστορίας της Τουρκίας, μόλις 5 Αρμένοι έχουν γίνει βουλευτές. Την τελευταία περίοδο πραγματοποιούνται αλλαγές. Τα 3 από τα 4 μεγάλα κόμματα της Τουρκίας συμπεριλαμβάνουν Αρμένιους στις λίστες των υποψηφίων τους. Ο Μαρκάρ Εσεγιάν είναι αρθρογράφος σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα, υποστηρικτής του Ερντογάν και υποψήφιος με το κόμμα του. Δεν νομίζω ότι με επέλεξαν ως υποψήφιο γιατί είμαι Αρμένιος. Αλλά ναι, αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μου. Είμαι ευτυχής που είμαι Αρμένιος. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ωραία σύμπτωση και η υποψηφιότητα είναι απόδειξη του εκδημοκρατισμού της Τουρκίας. Μετά από 55 χρόνια, ένας Αρμένιος γίνεται υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος, που σημαίνει ότι είναι πιθανό να συμμετέχει στην εκτελεστική εξουσία. Η Σελίνα Οζουζούν Ντογάν είναι επίσης Αρμένια και υποψήφια με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Δικηγόρος και επικεφαλής του ψηφοδελτίου στην Κωνσταντινούπολη, δηλώνει αποφασισμένη να είναι μέσα στο επόμενο κοινοβούλιο. Θέλω να ασχοληθώ με όλες τις μορφές των διακρίσεων, να παλέψω ενάντια στα εγκλήματα μίσους, να υπερασπιστώ τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Η παρουσία μας θα γίνει περισσότερο αισθητή. Θα έχουμε λόγο σε ένα αριθμό ζητημάτων. Η αυτοπεποίθησή μας θα αυξηθεί και δεν θα αισθανόμαστε πλέον αγνοημένη. Ο Γκάρο Παϊλάν είναι ένας νέος Αρμένιος πολιτικός, υποψήφιος στη λίστα του Φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών στην Κωνσταντινούπολη. Το θέμα δεν είναι ότι είμαι Αρμένιος. Όπως έχουμε γνώμη για έναν Τούρκο ή για έναν Κούρδο, ανάλογα με τις απόψεις του, το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τους Αρμένιους. Αυτή είναι μια μεταβατική διαδικασία. Κάποιες οντότητες αγνοήθηκαν από το σύστημα στην Τουρκία. Πρόσφατα η τουρκική κυβέρνηση άλλαξε τον νόμο προκειμένου να επιστραφούν 300 ακίνητα που είχαν κατασχεθεί από ενός της μειονότητας.